Λάζαρος Παπαδόπουλος επέστρεψε στο Ιβανόφιο που ανδρώθηκε μπασκετικά ως παίκτης του Ηρακλή για να δώσει τον πρώτο του αγώνα ως πυγμάχος στη Θεσσαλονίκη. Ο άλλοτε διεθνής σέντερ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την πυγμαχία, νίκησε τον Γιάννη Μπαλόπιτα στο πλαίσιο του Boxing Privé, διοργάνωσης η οποία επέστρεψε μετά από 6 χρόνια στην πόλη. Ο Παπαδόπουλος παρέμεινε αίτητος για τέταρτο συνεχόμενο αγώνα, έχοντας 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Το αίτητο διατηρήθηκε για τέταρτο συνεχόμενο αγώνα, ε! Ναι, διατηρήθηκε, αλλά σημασία είναι ότι διατηρήθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Ιβανόφιο, εδώ που μεγάλωσα, εδώ που ανδρώθηκα και εδώ ξεκινάω τη νέα μου καριέρα. Πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίζεις έναν αντίπαλο ο οποίος έχει ύψος 2 μέτρα και 12 εκατοστά? Είναι λίγο δύσκολο γιατί πρέπει διαρκώς να βρίσκεις τρόπους, να τον πλησιάζει, να σπάσει την απόσταση. Το καταφέραμε εδώ πέρα. Μας έκανε κάποια αντιαθλητικά φάουλ τα οποία τα παραβλέψαν, έπεσε πάνω μας. Είναι ένας γίγαντας. Του αρέσει το box. Έχει πολλές δυνατότητες και δεν λέει όχι, να ξέρεις. Όποιον αντίπαλο του φέρνω, μου λέει ναι, παίζω. Πώς όμως ξεκίνησε η ενασχόλησή του με την πυγμαχία? Σταμάτησα το μπάσκετ και ξεκίνησα τη πυγμαχία όταν είχαμε την καραντίνα. Δεν μπορούσα να κάνω μπάσκετ πλέον. Είχα μεγαλώσει κιόλας και με ταιριάζε πάρα πολύ. Μ' αρέσει η επαφή, μ' αρέσει το ξύλο. Και ξεκίνησα γιατί δεν είχα άλλη επιλογή. Ήταν το μόνο άθλημα που μπορούσα να προπονηθώ κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Μ' άρεσε πολύ, με εξέταρε αυτό που έκανα και πήρα φόρα. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Θα πούμε κάτι ότι δεν σταμάτησα το μπάσκετ ακόμα. Με βοηθάει να κρατηθώ σε φόρμα και κάποια στιγμή να επιστρέψω και στο μπάσκετ. Ο πρώην διεθνής παίκτης προσκάλεσε στο ρινγκ έναν πρώην συμπαίκτη του. Δύσκολο μετά από αυτόν τον αγώνα να ξανέβει κάποιος πάνω στο ρινγκ μαζί μου. Ελπίζω να το βλέπει, να βλέπει αυτή τη συνέντευξη ο Αντώνης ο Φώτσης και να είναι ο επόμενος μου αντίπαλος.